Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Και σήμερα παραλίγο να μην είχαμε βίντεο. Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και το ότι αυτή η εβδομάδα ήταν η εβδομάδα των γενεθλίων μου και κάπως όλο αυτό το πράγμα με προβλημάτισε και με έκανε να φάω και ένα σκάλωμα. Δεν είχα λοιπόν καθόλου όρεξη να φιλμάρω βίντεο για το YouTube, δηλαδή να δουλέψω σε εισαγωγικά, και είπα στον εαυτό μου γιατί να ζωρίσεις να το κάνεις, εφόσον το YouTube είναι κάτι που ξεκίνησες να κάνεις για να σε ευχαριστεί και να σε χαλαρώνει. Είχα πάρα πολλές ιδέες για σήμερα, κάπου όμως σκάλωνα στο να τις πραγματοποιήσω και τελικά αποφάσισα στο σημερινό βίντεο να σας δείξω τα προϊόντα skincare που θα χρησιμοποιήσω καθ' όλη την περίοδο του No Buy, που σας ανακοίνωσα και ξεκίνησα πριν από 2 εβδομάδες, γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου για skincare, και επίσης να χρησιμοποιήσω κάποια καινούργια προϊόντα τα οποία ήρθαν στα χέρια μου είτε ως PR είτε ήταν μέσα στις τελευταίες παραγγελίες που είχα κάνει πριν ξεκινήσω το No Buy, και πραγματικά έχουν αρχίσει και μου αρέσουν πάρα πολύ. Αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Θέλω να βλέπω την παρέα να μεγαλώνει, πατώντας τώρα το κουμπί subscribe ή εγγραφή. Πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο, γιατί το YouTube μας κάνει κόλπα και δεν εμφανίζει πάντα τα νέα μας βίντεο. Σήμερα λοιπόν το βίντεο θα είναι λιγότερο στημένο από τις προηγούμενες φορές. Νιώθω ότι έχω κάτσει εδώ μπροστά στην κάμερα, έχω φτιάξει τον καφέ μου και θα μιλήσω με τις φιλενάδες μου και τους φίλους μου και θα μοιραστώ μαζί σας όλα αυτά τα πράγματα που με κάνουν έτσι λίγο πιο χαρούμενη, γιατί όλοι ζούμε μια πολύ περίεργη περίοδο εδώ και ένα χρόνο τώρα, και σίγουρα αυτό επηρεάζει πολύ και την ψυχολογία μας. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω πρώτα για αυτό το serum. Είναι από την εταιρεία De Moi Suisse. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτό στο παρελθόν. Είναι ένα serum για τις βλεφαρίδες που τις ενδυναμώνει, τις κάνει πιο μακριές και πιο γερές. Ένα serum που όσο το χρησιμοποιούσα είδα τις βλεφαρίδες μου να είναι πραγματικά εντυπωσιακότατες. Με ένα πέρασμα μάσκαρα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Σταμάτησα για ένα διάστημα να το χρησιμοποιώ και τότε είναι που παρατήρησα την διαφορά. Δεν ξέρω αν βλέπετε τώρα τη διαφορά ή αν θα τη δείτε μετά που θα βάλω και μάσκαρα. Αν με παρακολουθείτε καιρό θα καταλάβετε τι εννοώ ακριβώς. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν δεν πωλείται στην Ελλάδα, ωστόσο εάν το θέλετε θέλω να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα σε Facebook ή Instagram, ώστε να σας βοηθήσω εγώ να το αποκτήσετε, και θα έχετε και 15% έκπτωση στην αρχική του τιμή. Θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες στα προσωπικά μηνύματα, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά μέχρι το προϊόν να διατεθεί στην Ελλάδα. Πάμε σε προϊόντα περιποίησης. Όπως σας είπα, έχω πλύνει το πρόσωπό μου με αυτό εδώ το Mild Wash Liquid Extra Mild Cleanser για ευαίσθητες επιδερμίδες από τη Fresh Derm, και είναι πραγματικά το προϊόν που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και με έχει βολέψει πάρα πολύ. Κάνει ωραίο αφρό, είναι σε μορφή gel, είναι πολύ δροσερό και θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα μέχρι τέλος, οπότε μπαίνει και αυτό στο καλαθάκι μου με τα προϊόντα για το No Buy. Στη συνέχεια χρησιμοποιώ αυτή εδώ τη λοσιόν, η οποία είναι η Mega Mushroom Relief and Resilience Soothing Treatment Lotion από την εταιρεία Origins, και αυτή είναι καταπληκτική, είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό, και μυρίζει και υπέροχα στην επιδερμίδα μου. Ίσως είναι από τις πολλές θεραπείες με οξέα που έκανα, τη νιώθω έτσι πιο ευαίσθητη και πιο αφυδατωμένη, πρέπει να σας πω, οπότε νομίζω ότι αυτά τα προϊόντα μου ταιριάζουν τέλεια. Συνεχίζω με τις 2 κρέμες που θα πάρω μαζί μου στο No Buy, και είναι η Verso Eye Cream που την είχα ξεκινήσει ήδη, θα τη βρείτε αυτή στο Cult Beauty, και η Eolis Anti Wrinkle and Lifting Eye Cream. Αυτή ήταν μέσα σε ένα cherry box που μου είχαν στείλει και μπορείτε να τη βρείτε στο site cherrybox.gr, θα σας βάλω link και όλα τα προϊόντα στην περιγραφή, και οι δύο έχουν παρόμοια υφή, να σας πω την αλήθεια. Δεν είναι ούτε πολύ παχές ούτε πολύ λεπτόρευστες και βρίσκω ότι μου ενυδατώνουν την περιοχή γύρω από τα μάτια και κρατάνε τις λεπτές γραμμές μακριά. Θα συνεχίσω με το σέρουμ για το οποίο σας μίλησα στο βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας. Είναι το Silymarin CF από την εταιρεία SkinCeuticals και θα το βάλω στο πρόσωπό μου, γιατί δεν έχω βάλει σέρουμ. Έχω καθαρίσει μόνο την επιδερμίδα μου και έχω βάλει την τονωτική λοσιόν. Το σέρουμ λοιπόν το τοποθετούμε ως εξής και αφήνουμε την επιδερμίδα να το απορροφήσει. Και αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, σας βάζω το link για αυτό το βίντεο εδώ, αλλά και στην περιγραφή θα σας το βάλω για να κάνετε κλικ να το δείτε στη συνέχεια. Και πάμε σε κρέμα ημέρας. Mega Mushroom Relief and Resilience Soothing Cream είναι από την ίδια σειρά που είναι και η τονωτική λοσιόν. Είναι μια σειρά που άρχισα να χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει γιατί η υφή της, δείτε εδώ, είναι πλούσια, αλλά
Δεν είναι αυτή η κρέμα που θα σου αφήσει λιπαρότητα και θα το δείτε αυτό και τώρα που θα τη βάλω στο πρόσωπό μου. Δείτε το τελείωμα που αφήνει, ενυδατώνει καταπληκτικά και δεν είναι καθόλου μα καθόλου βαριά. Και επίσης η μυρωδιά της είναι μια μυρωδιά που λατρεύω. Δεν με πνίγει, δεν με ενοχλεί, δεν μένει για πολλή ώρα στην επιδερμίδα. Και βλέπετε το τελείωμα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη αυτή η κρέμα. Περνάω σε αντιλιακό και γι' αυτό μιλήσαμε στο προηγούμενο βίντεο και εντυπωσιάστηκα πραγματικά με το συγκεκριμένο. Είναι από την εταιρεία SkinCeuticals επίσης, έχει SPF 50 και είναι το Oil Shield UV Defense Sunscreen. Θα σας δείξω και την υφή του καθώς θα το εφαρμόσω στο πρόσωπό μου. Θα βάλω αρκετή ποσότητα. Αυτή βάζω συνήθως για το πρόσωπό μου, αφού την απλώσω στα χέρια μου. Είναι αρκετά παχύρευστο, βλέπετε, αφήνει λίγο άσπρο, αλλά απορροφάται αμέσως. Και δεν αφήνει καμία λιπαρότητα και καμία γυαλάδα. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο κάτω από μακιγιάζ, πρέπει να σας πω. Μην ξεχνάτε ποτέ το λαιμό σας και τα αυτιά σας. Το επόμενο βήμα πριν περάσω εγώ προσωπικά στο μακιγιάζ μου είναι να βάλω άρωμα για να αφήσω λίγο τις κρέμες και το αντιλιακό να απορροφηθούν από την επιδερμίδα. Το άρωμα που χρησιμοποιώ λοιπόν είναι αυτό εδώ, το YSL Libre Intense. Όπως βλέπετε έχω χρησιμοποιήσει το 1/6 θα λέγαμε. Και είναι ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου τον τελευταίο καιρό, οπότε θα ψεκαστώ έτσι λίγο, να βάλω το άρωμά μου και σας έχω ξαναπεί ότι είμαι ένας άνθρωπος που βάζει άρωμα και στο σπίτι, γιατί πραγματικά μου φτιάχνει τη διάθεση και με κάνει να νιώθω κι εγώ πιο φρέσκια. Πάμε να περάσουμε στο μακιγιάζ και μέσα σε αυτό το μικρό νεσεσέρ είναι όλα όσα χρειάζομαι. Αποφάσισα να περιορίσω ακόμη περισσότερο τις επιλογές και τα προϊόντα που θα έχω στη διάθεσή μου για να χρησιμοποιώ στην περίοδο του No Buy. Για primer και foundation δεν έχω κάτι καινούριο, οπότε θα κάνω αυτή τη διαδικασία λίγο γρήγορα και θα ξανασυναντηθούμε για να δούμε το καινούριο μου bronzer. Το ξέρω ότι είπα θα επιστρέψω με bronzer, αλλά χωρίς να ολοκληρώσω τη βάση δεν γίνεται τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι το νέο προϊόν της Laura Mercier, το Secret Camouflage Concealer Duo. Διατίθεται σε 16 duo αποχρώσεις και από τη μία πλευρά μπορούμε να κάνουμε correct, να διορθώσουμε δηλαδή ό,τι θέλουμε με αόρατη και πλήρη κάλυψη. Σβήνει τις ατέλειες, θαμπώνει οπτικά τις ατέλειες λιένοντας την όψη της επιδερμίδας, απαλύνει και εξυγιαίνει η μία πλευρά και η άλλη πλευρά είναι η πλευρά που φωτίζει. Φωτίζει λοιπόν την περιοχή κατά από τα μάτια, γλιστρά απαλά και έχει κρεμώδη μαλακή υφή που γλιστρά χωρίς να δημιουργεί την αίσθηση τραβήγματος, ενυδατώνει και ανακουφίζει. Εγώ έχω την απόχρωση 2W, θέλω να το σουατσάρω και στο χέρι μου για να τα δείτε και να δείτε αν γίνεται το ότι η πλευρά που φωτίζει έχει μικροπερλίτσες μέσα, δεν έχει γκλίτερ, αλλά... Δεν ξέρω, φαίνεται καθόλου το πιάνει η κάμερα. Έχει κάτι το οποίο βοηθάει στο να αντανακλά το φως τέλος πάντων και έχει και φυσικά διαφορετική απόχρωση από την απόχρωση που είναι για να καλύπτεται τις ατέλειες. Πάμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε. Θα ξεκινήσω από εδώ που σαφώς θέλω να δώσω φως σε αυτό εδώ το σημείο και λίγο στο κέντρο θα χρησιμοποιήσω την άλλη πλευρά. Θα τη χρησιμοποιήσω στην πλευρά που καλύπτηκε εδώ στη μύτη μου και γενικά για να φωτίσω το κέντρο του προσώπου. Νομίζω ότι θέλω να τα αναμίξω όλα αυτά με το αγαπημένο μου πινέλο για κονσίλερ. Okay, όπως βλέπετε η ανάμιξη και των δύο είναι αυτή που θα σας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι εγώ δεν χρειάζομαι περισσότερη κάλυψη, μου αρέσει το φωτεινό αποτέλεσμα που μου έχει δώσει κατά τα μάτια. Αν χρειάζεται περισσότερη κάλυψη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλευρά που είναι για να καλύπτει τις ατέλειες. Θα βάλω και λίγο κονσίλερ στο πάνω μέρος του βλεφάρου μου για να αποχρωματίσω αυτή την περιοχή. Ναι, απλώνεται σαφώς πιο ωραία και ομοιόμορφα με το Beauty Blender. Και βλέπω ότι και εδώ μου έχει ξεφύγει μια κοκκινίλα την οποία θέλω να καλύψω. Οπότε θα χρησιμοποιήσω το πινελάκι μου σε αυτή την περίπτωση, γιατί θεωρώ ότι μεγαλύτερη κάλυψη επιτυγχάνεται με το πινέλο σας. Δεν ξέρω τι λέτε, μου αρέσει πολύ το φως που έδωσε κάτω από τα μάτια και πάμε να δώσουμε ακόμα περισσότερο φως με την Secret Brightening Powder for Under Eyes από τη Laura Mercier και αυτή καινούργια δεν την έχω ξαναδοκιμάσει. Είναι εντελώς λευκή και έτσι όπως την άγγιξα στο χέρι μου είναι πάρα πολύ λεπτοκομμένη, σχεδόν δεν την νιώθεις καθόλου. Θα πάρω λίγη με το Beauty Blender μου και θα την πιέσω εδώ στην περιοχή κάτω από τα μάτια
για να σετάρω και το κονσίλερ, το οποίο θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ και να τεστάρω, γιατί δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη φυσικά σήμερα να σας πω. Αυτό που βλέπω βέβαια είναι ότι εδώ, σε αυτή την ατέλεια που προσπάθησα να διορθώσω, σηκώθηκε και δεν έμεινε στη θέση του, οπότε θα χρειαστεί να επιμείνω και να βάλω και άλλη ποσότητα. Θα το βάλω εκεί τα μοναριστά και θα το αφήσω για λίγη ώρα να στεγνώσει. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, η πούδρα για κάτω από τα μάτια είναι καταπληκτική, έχω να πω. Εξαφάνισε εδώ όλες τις ατέλειες, έκανε την περιοχή πάρα πολύ βελούδινη και λία. Δηλαδή και που την αγγίζω και που τη βλέπω είναι συγκλονιστική. Και επιτέλους είναι η πούδρα της Laura Mercier που μπορώ να χρησιμοποιώ γύρω από τα μάτια μου, γιατί η κλασική της με κάνει και τα κρύζω και μου αρέσει μόνο για χρήση στο υπόλοιπο πρόσωπο. Δεν θα σετάρω το υπόλοιπο πρόσωπο γιατί θέλω να περάσω σε ένα καινούριο bronzer και αυτό είναι από την Fenty Beauty. Επιτέλους ήρθε στα χέρια μου λοιπόν το Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer στην απόχρωση 03 μακιάτο. Ναι, εδώ έβαλα τον ήχη μου κατά λάθος. Τι να κάνω, μη με κατηγορείτε. Και θα το πάρω με ένα πινελάκι. Παιδιά, είναι όσο κρεμώδες πρέπει. Το έχω χρησιμοποιήσει 2-3 φορές, δηλώνω εντυπωσιασμένη. Είναι όσο κρεμώδες πρέπει, ώστε να αναμειγνύεται πάρα πολύ ωραία, χωρίς να αφήνει στάμπες και λεκέδες και χωρίς να μετακινεί το foundation που έχετε από κάτω. Είτε λοιπόν με ένα τέτοιο πινέλο, είτε με το beauty blend σας, μπορείτε να έρθετε εδώ και να το απλώσετε όσο εσείς θέλετε. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ το πινέλο περισσότερο από το beauty blender, να πω την αλήθεια, αλλά δουλεύουν και τα δύο εξαιρετικά. Βρίσκω ότι έτσι έχω λίγο περισσότερο έλεγχο στην τοποθέτηση. Θα βάλω και γύρω από τη μύτη, θέλω να κάνω έτσι ένα πιο έντονο contour σήμερα. Ίσως όχι τόσο έντονο, αλλά okay, μπορούμε να το μπλεντάρουμε. Θα έρθω και εδώ κατά από το πηγούνι και θα το σβήσω προς τον λαιμό. Επειδή αυτή εδώ η κοκκινίλα έχει αρχίσει και με εκνευρίζει πάρα πολύ και θέλω να συνεχίσω αυτό το βίντεο χωρίς νεύρα, θα πάρω το NARS Soft Matte Complete Concealer με το πινελάκι μου και θα το τοποθετήσω εδώ πάνω για να την καλύψω μια και καλή. Και τώρα νομίζω ότι είμαστε ok. Θα σετάρω το υπόλοιπο πρόσωπό μου με την By Terry Hyaluronic Hydra Powder και ένα πολύ fluffy πινέλο. Γιατί νιώθω ότι δεν χρειάζομαι και πάρα πολύ πούδρα και δεν θέλω το αποτέλεσμα να είναι τέλειος ματ, θέλω να φαίνεται έτσι λαμπερό και φυσικό το πρόσωπό μου. Και θα προχωρήσω σε ρουζ. Την παλέτα της Hourglass την έχω βάλει στην άκρη, έχω κρατήσει μόνο αυτό το ρουζάκι το οποίο χρησιμοποιώ τις τελευταίες μέρες και είναι το Ambient Lighting Blush στην απόχρωση Luminous Flush. Θεωρώ ότι δίνει το πιο ωραίο ροδαλό χρώμα στα μάγουλα, είναι πάρα πολύ φωτεινό και ταιριάζει πραγματικά με τα πάντα, με κάθε είδος μακιγιάζ. Το περνάω πάντα και πάνω από τη μύτη και εδώ λίγο στους κροτάφους. Και πάμε να περάσουμε στα προϊόντα για τα φρύδια. Λοιπόν, έχω το αγαπημένο μου μολύβι από Bobbi Brown, το οποίο φυσικά θα χρησιμοποιήσω και σήμερα, αλλά έχω και ένα ολοκένουργιο μολύβι από Huda Beauty και λέγεται Bomb Brows. Είναι στην απόχρωση Rich Brown, είναι το νούμερο 6 αυτό που έχω. Είναι πάρα πολύ λεπτό, σε σημείο που αν βγάλετε πολύ μολύβι έξω σίγουρα θα σας μείνει στο χέρι και θα σας πάσει. Μου συνέβη εμένα, γι' αυτό σας το λέω, αλλά είναι το μοναδικό μολύβι, παιδιά, που καταφέρνει και μου δίνει αυτές τις πολύ φυσικές γραμμούλες, ειδικά εδώ μπροστά που δεν θέλω τα φρύδια μου να φαίνονται ψεύτικα. Οπότε μπορώ να ζωγραφίσω τις γραμμούλες που θέλω. Είναι και πάρα πολύ σταθερό και νομίζω ότι έχει και τίμια τιμή. Δεν το χρησιμοποιώ αποκλειστικά, οπότε δεν μπορώ να σας πω πόσο θα σας κρατήσει αυτό το πολύ λεπτό μολυβάκι, γιατί το χρησιμοποιώ σε συνδυασμό με το μολύβι της Bobbi Brown. Αλλά να είστε σίγουροι ότι θα σας πω πότε θα μου τελειώσει, γιατί το χρησιμοποιώ πραγματικά καθημερινά, για να δούμε έστω με αυτόν τον τρόπο πόσο διαρκεί. Όπως βλέπετε, το αποτέλεσμα μπροστά είναι πάρα πολύ φυσικό με μίνιμουμ προσπάθεια και αμέσως μετά, όπα, λάθος, από την άλλη πλευρά έχει και αυτό το βρουτσάκι όπου μπορείς να τα χτενίσεις. Πάντα τα χτενίζω προς τα πάνω και να διανύμεις καλύτερα το προϊόν. Θα περάσω λοιπόν τώρα στο άλλο αγαπημένο μου μολύβι, το Perfectly Defined Longwear Brow Pencil στην απόχρωση Espresso και θα αρχίσω να γεμίζω τα φρύδια μου όπου το χρειάζονται και μάλιστα θα χρησιμοποιήσω νομίζω και σε αυτή εδώ τη γωνία για να τη γεμίσω το μολύβι της Huda, βλέποντας και κάνοντας είναι λίγο η φάση και νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο ωραία ή από τα πιο ωραία φρύδια που είχα ποτέ. Θα ολοκληρώσω με το καινούριο μου gel, το Brow Set, είναι διάφανο από την MAC γιατί δεν χρειάζομαι άλλο χρώμα. Και θα τα βουρτσίσω έτσι προς τα πάνω.
Και πάμε να περάσουμε στα μάτια και νομίζω στο πιο εύκολο eye look που θα έχω κάνει ever, γιατί έχω δύο νέα caviar sticks από την Laura Mercier. Αυτό είναι στην απόχρωση Pearl, αυτό στην απόχρωση Raspberry και θα τα χρησιμοποιήσω και τα δύο. Θα ξεκινήσω από το Pearl, το οποίο θα δείτε τι ωραίο χρώμα και τι ωραία λάμψη και αντανάκλαση δίνει. Θα το περάσω στα 2/3 του βλεφάρου, σε όλο το κινητό βλέφαρο. Και πολύ πολύ γρήγορα θα πάρω ένα πινέλο και θα αρχίσω να το σβήνω προς τα πάνω. Είναι ένα χρώμα που σαφώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάτω από το φρύδι για έξτρα λάμψη. Και φυσικά τα caviar sticks μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και με τα δάχτυλά σας, έτσι. Είναι πάρα πολύ εύχριστα, αρκεί να το κάνετε γρήγορα γιατί όταν στεγνώσουν, στέγνωσαν. Έχει τελειώσει η υπόθεση και δεν θα μπορείτε καθόλου να τα δουλέψετε. Λοιπόν, θα βάλω λίγο εδώ στην άκρη του ματιού και το υπόλοιπο εδώ σύριζα στις βλεφαρίδες μέχρι τη μέση. Και θα αρχίσω να το σβήνω με το πινέλο μου. Σίγουρα θα χρειαστώ κι άλλο. Μπορείτε να πάρετε επίσης το caviar stick και με το πινελάκι σας, έτσι, αν θέλετε λιγότερο χρώμα, όπως θέλω να κάνω εγώ τώρα εδώ ένα ελαφρύ σβήσιμο. Και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως eyeliner και κάτω από το μάτι εδώ, κάνοντας μια πολύ πολύ απαλή εφαρμογή, την οποία μπορείτε να σβήσετε με το πινέλο σας. Είναι, παιδιά, εύχριστο και για αρχάριους το συγκεκριμένο προϊόν, γι' αυτό μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Θα περάσω και στο άλλο μάτι και αν χρειαστώ κάτι θα συμπληρώσω μετά. Και πάμε στα μάτια γιατί νιώθω ότι κάτι λείπει, θέλω να τονίσω ακόμα περισσότερο το βλέμμα. Έχω το Inner Eye Definer στην απόχρωση Black Navy από Laura Mercier. Έχω το Dior Show 24 Hour Stylo Intense Waterproof Eyeliner στην απόχρωση Matte Purple από Dior. Και έχω και από Yves Saint Laurent αυτό εδώ το καφέ, λέγεται Dessin du Regard και είναι και αυτό αδιάβροχο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το μπλε νομίζω, το οποίο θα το βάλω στο εσωτερικό του ματιού. Και θα το βάλω στο εσωτερικό του ματιού και από κάτω. Λοιπόν, νομίζω ότι θέλω να χρησιμοποιήσω και λίγο από το καφέ, ίσα-ίσα για να κάνω εδώ μία γραμμούλα. Γιατί δεν θα κάνω eyeliner, αλλά θέλω λίγο εδώ η γραμμή των βλεφαρίδων να είναι τονισμένη λίγο περισσότερο. Και γράφει καταπληκτικά, παιδιά, αυτό το Yves Saint Laurent είναι βελούδινο, ε. Λοιπόν, και επειδή αυτό το μπλε μου άρεσε πάρα πολύ, νομίζω ότι θα το φέρω και λίγο κάτω από τα μάτια για να είναι και πιο εμφανές. Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι και το μολύβι της Laura Mercier αλλά και του Yves Saint Laurent ήρθαν με τις δικές τους ξύστρες στη συσκευασία. Κάτι που δεν ήξερα ότι συμβαίνει και καλό είναι να έχεις μια ξύστρα που δεν σε παιδεύει και είναι πολύ έτσι κοφτερή. Ώρα να περάσουμε στη μάσκαρα, τίποτα καινούριο. Εδώ θα χρησιμοποιήσω τη Mercier Big από την Lancôme, μια μάσκαρα που αγαπώ, μου αρέσει και τέλος πάντων με την κατάσταση που έχουν οι βλεφαρίδες μου αυτή τη στιγμή τις κάνει και φαίνονται αρκετά πιο εντυπωσιακές από ότι είναι στην πραγματικότητα. Τι να πω για αυτή τη μάσκαρα. Σχεδόν δύο στρώσεις έχω κάνει, δεν θα κάνω άλλη γιατί δεν θέλουν να κολλήσουν μεταξύ τους. Μ' αρέσει το αποτέλεσμα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Και πάμε στο κραγιόν γιατί θέλω τώρα να μιλήσουμε για αυτά εδώ τα mini liquid lipsticks από Huda Beauty. Είναι από την συλλογή New Nude, μια τετράδα που κυκλοφορεί τώρα εκεί έξω. Έχει μέσα τις αποχρώσεις Road, Ticket, Tease και Teddy. Θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα την Tease και την Teddy και θα σας πω ακριβώς και θα σας δείξω και πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε. Είναι οι πιο έτσι καφενούντα αποχρώσεις μπορείς να πεις. Έχω μολύβι από Anita Brand, θα κάνω ένα γρήγορο περίγραμμα αφού πρώτα το ξύσω γιατί το χρησιμοποιώ τόσο πολύ και ξεχνάω να το ξύσω. Έχει σχεδόν τερματίσει. Okay, I'm ready. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω πρώτα την απόχρωση Tease, θα πάρω ελάχιστο και θα το φέρω στο φερίγραμμα των χιλιών μου. Δείτε τι συγκλονιστικό χρώμα είναι και αυτό. Μη σας πω ότι και αυτό μου αρέσει και σκέτο για το συγκεκριμένο eye look. Γενικά αυτά τα liquid lipsticks της Huda είναι πάρα πολύ σταθερά και μετά από λίγο ξεχνάτε ότι τα φοράτε. Πραγματικά δεν τα νιώθετε καθόλου βαριά στα χείλη, δεν τα ξεραίνουν. Είμαι εντυπωσιασμένη και μυρίζουν και υπέροχα. Αφού λοιπόν έβαλα τη μία απόχρωση, πάμε στην πιο nude τώρα, η οποία είναι η Teddy. Και θα γεμίσω τα χείλη μου εδώ. Και να δείτε τώρα πώς έχουμε κάνει ένα ombre effet
Με ελάχιστη προσπάθεια. Είμαι τεράστια φαν των συγκεκριμένων liquid lipsticks. Χαίρομαι που τα πήρα σε μίνι μέγεθος βέβαια, γιατί έτσι είναι πιο πιθανό να τα τελειώσω πριν χαλάσουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το τελικό look για σήμερα. Να μην ξεχάσω να βάλω setting spray και highlighter. All Nighter από Urban Decay χρησιμοποίησα και περνάω στο duo αυτό, το mini duo από την Charlotte Tilbury, το Bronze and Glow, για να βάλω και λίγη λάμψη πριν στεγνώσει καλά-καλά το setting spray. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, έσβησε το λάπτοπ μου, ελπίζω ότι όλα έχουν γραφτεί σωστά όμως στην κάμερα και αυτό θα το δώσω λίγο στο μοντάζ. Όπως και να έχει, αυτό είναι το τελικό μακιγιάζ για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, ελπίζω να περάσετε καλά. Εγώ σίγουρα το ευχαριστήθηκα και χαλάρωσα πάρα πολύ και το είχα ανάγκη. Σας φιλώ, να προσέχετε, να περνάτε υπέροχα και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!